Καλησπέρα σας κύριε Μαγιορκίνη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και θέλαμε να σας ρωτήσουμε, ήταν σε αυτήν τη χρονική στιγμή κάπως ενδεχομένως μάλλον αναμενόμενα αυτά τα κρούσματα, η αύξηση που έχουμε κύριε Μαγιορκίνη? Ακούμε και ειδήσεις να μας έρχονται και από την Κίνα, που δεν κάθε άλλο παρά έτσι καλές τις εκλαμβάνουμε, ότι αναζωπυρώνεται εκεί πέρα ο κορονοϊός. Ποια είναι η δική σας εικόνα αυτό το τελευταίο διάστημα? Καταρχάς, Κίνα αναφερόστε, φαντάζομαι, στα κρούσματα που έγιναν στο Πεκίνο, Πεκίνο, ακριβώς, που, Πεκίνο. Που συνδέθηκαν με μια συγκεκριμένη αγορά. Ναι. Τέτοιες αναζωπυρώσεις θα δούμε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Είδαμε, ας πούμε, ακόμα και στη Νέα Ζηλανδία είχαν ένα εισαγόμενο κρούσμα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό επιπολασμό, που τον έχουν κοντρολάρει πολύ καλά τον ιό, θα δούνε τέτοια γεγονότα. Ο μόνος τρόπος είναι να μην έχουν καθόλου επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, το οποίο είναι αδύνατο. Είναι αναμενόμενο και θεωρώ ότι είναι και ελεγχόμενο σε αυτή τη φάση. Ξέρετε, λέμε, επειδή η Κίνα είναι μια τεράστια χώρα ούτως ή άλλως, και στην αρχή είχαμε έτσι την ανακοίνωση μικρού αριθμού κρουσμάτων, μέχρι που ξαφνικά είχαμε αυτό το μπαμ. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν πολύ περισσότερα κρούσματα από αυτά που ανακοινώνονται, κύριε Μαγιορκίνη? Εννοείται στην Κίνα να στην αποκρύπτουν Κίνα, ναι. Στοιχεία. Δεν θα λέω να αποκρύψουν, αυτό έχει και το δόλο βέβαια μέσα. Ναι. Δεν θεωρώ ότι αποκρύπτουν στοιχεία. Δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουν πολύ περισσότερα κρούσματα, διότι θα το βρίσκανε στα νοσοκομεία τους. Και στην Κίνα αυτή τη στιγμή το σύστημα επιτήρησης είναι πολύ δυνατό, δηλαδή δεν υπήρχε πιθανότητα να μπει κρούσμα που να μοιάζει έστω και λίγο να έχει συμπτώματα αναπνευστικού και να μην τον εξετάσουν για κορονοϊό. Ναι. Οπότε το αποκλείω. Ναι. Κάτι γίνεται όμως με αυτές τις αγορές τροφίμων? Δηλαδή αναρωτιόμαστε έτσι πολύ απλοϊκά, κύριε Μαγιορκίνη, στην καθημερινότητά μας, επειδή κάποιες πολύ, πολύ άσχημες ασθένειες μας έχουν έρθει από την Κίνα και στο παρελθόν, και κάπου εμπλέκονται και οι αγορές. Κάτι γίνεται όμως, έτσι δεν είναι, σε αυτή τη χώρα? Θα μου πείτε, είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, ένας άλλος τρόπος λειτουργίας των ανθρώπων. Τώρα το τελευταίο γεγονός είχε να κάνει με αγορά που αγοράγανε στο λωμό. Δηλαδή δεν ήταν κάτι φοβερά διαφορετικό από ό,τι μπορεί να έχουμε εμείς εδώ πέρα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι θα πρέπει όσοι ασχολούνται με μη τυποποιημένα τρόφιμα να φοράνε μάσκα στα σούπερ μάρκετ και στις αγορές. Σίγουρα το γεγονός ότι πρόκειται για μια χώρα η οποία έχει τόσα δισεκατομμύρια πληθυσμό, δηλαδή είναι τεράστιος ο πληθυσμός, και η επέκταση που έχει αυτός ο πληθυσμός προς οικοσυστήματα τα οποία είναι απομονωμένα, δηλαδή έρχονται σε επαφή με ζώα τα οποία δεν έρχονται σε επαφή συνήθως με ανθρώπους, δημιουργεί πρόβλημα, δημιουργεί αυτές τις καινούριες ζωονόσους, τις οποίες, όπως ήταν και ο πρώτος SARS, ο πρώτος ιός, έτσι ήταν και αυτός, ο δεύτερος SARS. Παρόμοιες βέβαια ασθένειες βλέπετε και στην Αφρική να βγαίνουν. Όσο επεκτείνεται ο ανθρώπινος πληθυσμός προς οικοσυστήματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένος να έρχεται σε επαφή, τόσο περισσότερη πιθανότητα θα έχουμε να δημιουργούνται τέτοιες επιδημικές εκρήξεις. Ναι, είναι αλήθεια είναι αυτό. Όταν μπαίνουμε σε ξένα χωράφια εντός εισαγωγικών, κύριε Μαγιορκίνη, όσον αφορά τώρα στο ασφαλές άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού, σε εμάς μετά το τέλος της καραντίνας, η εικόνα που έχετε εσείς από την προσωπική μας ευθύνη, αν θέλετε, ποια είναι? Έχουμε δει και περιστατικά, έτσι, μη τήρησης των συστάσεων, των νόμων, έχουν επιβληθεί και πρόστιμα, και ένα εδώ στην Κρήτη στο Ρέθυμνο για συνωστισμό. Η συμπεριφορά μας είναι δικαιολογημένη επειδή είμαστε και ένας λαός του έξω συνήθως, ή το έχουμε πάρει, αρκετοί το έχουν πάρει
πολύ πιο αψήφιστα από ό,τι θα έπρεπε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι σαν λαός έχουμε πειθαρχήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό, πολύ περισσότερο από ό,τι θα περιμέναμε με βάση τα πρότυπα που έχουμε συνηθίσει. Θεωρώ ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Μέχρι το εμβόλιο δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε υπομονή τουλάχιστον μερικούς μήνες ακόμα. Θα είναι δύσκολο χωρίς αυτοπιθαρχία. Εσείς πότε το εκτιμάτε το εμβόλιο, κατά τη δική σας την εκτίμηση και με αυτά που βλέπετε και διαβάζετε βεβαίως την ενασχόλησή σας με το ζήτημα αυτό? Θεωρώ ότι υπάρχει μια πιθανότητα 50-60, ίσως και λίγο παραπάνω, να έχουμε εμβόλιο εντός του έτους. Το εμβόλιο της Οξφόρδης λένε ότι μπορεί να το έχουν έτοιμο μέχρι και το τέλος του Σεπτεμβρίου. Και όταν λέω να το έχουν έτοιμο, να έχουν ολοκληρωθεί οι κλινικές δοκιμές. Υπάρχουν όμως και άλλα εμβόλια που φαίνεται ότι προχωράνε γρήγορα. Θεωρώ απίθανο να μην έχουμε ένα εμβόλιο μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πολύ σύντομα και θεωρώ ότι με αυτό τον τρόπο του χρόνου τέτοια εποχή θα έχουμε γυρίσει σε μια κανονικότητα σχεδόν πλήρη. Θα είναι ασφαλές, κύριε Μαγιορκίνη, με την έννοια ότι όλα γίνονται έτσι και με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όχι ότι θα ρυψοκινδύνευε η επιστημονική ομάδα να δώσει σε ανθρώπους ένα εμβόλιο που θα έκανε περισσότερο κακό, θα έβλαπτε πολλούς περισσότερους παρά από αυτούς που θα γιατρεύε. Αλλά επειδή οι συνθήκες τώρα καταλαβαίνετε είναι πολύ ιδιαίτερες, μήπως υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό το κομμάτι? Δεν υπάρχει, γιατί το εμβόλιο, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται είναι εμβόλια που έχουν δοκιμαστεί και στο παρελθόν, τα περισσότερα από αυτά. Έχουμε να δούμε επικίνδυνο εμβόλιο, δεν θυμάμαι και εγώ από πότε, από μια υπόνοια που δημιουργήθηκε πάρα πολλά χρόνια πίσω και ποτέ δεν αποδείχθηκε και στην πραγματικότητα δεν ήταν και το εμβόλιο που προκάλεσε πρόβλημα. Μιλάμε δηλαδή για τη δεκαετία του 60-70, για μια πολύ σπάνια παρενέργεια που ποτέ δεν αποδείχθηκε ότι οφείλεται στο εμβόλιο και δεν, τελικά τα στοιχεία δείχνουν ότι ήταν ο ιός που προκαλούσε το πρόβλημα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε θέμα ασφάλειας όσον αφορά το εμβόλιο. Γιατί υπάρχει και το θέμα τώρα, πια έχουμε και άλλα ζητήματα με το θέμα των εμβολιασμών, αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα, καταλαβαίνετε. Ναι, δεν θα αλλάξει γνώμη το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Την είχε και τη γνώμη χωρίς να υπάρχει λόγος. Εντάξει, θεωρείς συνωμοσίες θα υπάρχουν πάντα. Εδώ υπάρχουν και πληθυσμοί οι οποίοι δεν θέλουν τις μεταγγίσεις. Δεν μου κάνει εντύπωση λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν σε αυτό. Τα εμβόλια έχουν σώσει εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κόσμου. Χωρίς τα εμβόλια θα ζούσαμε ακόμα τον εφιάλτη της ευλογιάς, η οποία μπροστά στον κορονοϊό είναι εφιάλτης. Δηλαδή ο κορονοϊός είναι παιδάκι... Ένα πτέσμα θα λέγαμε. Ένα πτέσμα μπροστά στην ευλογιά. Και μας γλίτωσαν από την ευλογιά. Η αλήθεια είναι, αν κοιτάξει κανείς, δεν έχει παρά να κοιτάξει πίσω στην ιστορία, όντως και να το δει αυτό. Είναι αλήθεια. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω... Πόσο μπορεί, επειδή έχουν ανοίξει οι πτήσεις έτσι τουλάχιστον στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και διαβάζαμε ότι έχουν φτάσει 7.800 περίπου επιβάτες στην Ελλάδα, βρέθηκαν μόνο 4 θετικοί, οπότε έγιναν πάρα πολλοί έλεγχοι. Πόσο πιστεύετε ότι, ποιες είναι οι αντοχές του συστήματος ελέγχων, μοριακών τεστ? Βέβαια στην πορεία δεν θα εξετάζονται ένας προς ένας οι επιβάτες, αλλά αν έχουμε μια πορεία έτσι πάρα πολλών αφήξεων και δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξουμε και ο σύστημα σε αυτό. Υπάρχει ένας σχεδιασμός για να μπορούμε να φτάσουμε στο 50-60% των αφήξεων και υπάρχει και σχεδιασμός αυτό να αυξηθεί.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή εκτιμάμε ότι θα μπορούμε να τεστάρουμε το 50 με 60% και μάλιστα όχι να τεστάρουμε τυχαία, αλλά να τεστάρουμε στοχευμένα. Δηλαδή τα άτομα που έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο και γνωρίζουμε ποια είναι τα άτομα που έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, οπότε αυτό το 50 με 60% μπορεί να φτάνει στην ουσία το 70-80% του κινδύνου. Οπότε υπάρχει σχέδιο το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ καλή πιθανότητα να πετύχει. Αυτό είναι ένα θέμα. Είπατε για θεωρίες συνωμοσίας λίγο νωρίτερα με αφορμή το θέμα βέβαια των εμβολιασμών. Σίγουρα είδατε και εσείς αυτήν την έρευνα που έγινε στο ότι, και σίγουρα κληθήκατε να τη σχολιάσετε, ότι μισοί πιστεύουν από τους ερωτηθέντες ότι ο ιός είναι κατασκευασμένος, έτσι, σε κάποιο εργαστήριο. Γιατί ο κόσμος, κύριε Μαγιορκίνη, ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου δεν πιστεύει στην επιστήμη, ενώ είδαμε πόσο ο ίδιος ο κόσμος κοντά στάθηκε στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, σαν στους λοιμοξιολόγους και στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Μια σύμπνοια δηλαδή προς όλους εσάς. Και από την άλλη όμως βλέπουμε ότι υπάρχει η δυσπιστία αυτή. Γιατί δυσπιστούμε μπροστά στην επιστήμη? Από τη μία θεωρώ ότι ο κόσμος που λέει ότι ο ιός κατασκευάστηκε στην επιστήμη, κατασκευάστηκε δηλαδή σε εργαστήριο, έχει πολύ μεγάλη ιδέα για την επιστήμη, για το τι μπορεί να κάνει η επιστήμη. Δηλαδή έχουν την εντύπωση ότι μπορεί να μπει κάποιος σε ένα εργαστήριο και να φτιάξει έναν ιό χωρίς να τον έχει ξαναδεί ποτέ από το τίποτα, το οποίο δεν γίνεται και είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ και δεν μπορεί να γίνει. Το θέμα είναι ότι η φύση έχει πολύ περισσότερα τέρατα να εξαπολύσει από όσα μπορούμε να φανταστούμε εμείς στο μυαλό μας και δεν χρειάζεται άνθρωπος για να τα φτιάξει. Και το έχει αποδείξει πολλές φορές. Έχουν γίνει στο παρελθόν μεγάλα ιατρικά λάθη. Για παράδειγμα, λόγω των μεταγγίσεων έγινε η μετάδοση της υπατήτηδας, αλλά και μεγάλου ποσοστού του HIV σε παγκόσμια κλίμακα. Έχουν γίνει ιατρικά λάθη. Δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να θεωρούμε ότι ο ιός είναι αποτέλεσμα εργαστηριακό. Δεν μου κάνει εντύπωση. Πολλές ταινίες το αναπαράγουν αυτό το πρότυπο. Και απ' την άλλη είχαμε και το θέμα την κόντρα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Οπότε αυτό νομίζω το τελευταίο κομμάτι φούντωσε τη φαντασία του κόσμου και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε αυτό το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν να τα ακούσουμε και από εσάς ότι δεν είναι δηλαδή ότι εγώ είμαι ένας επιστήμονας, παίρνω ένα σωλήνα στο εργαστήριό μου και από το μηδέν φτιάχνω ένα ιό τον οποίο τον προγραμματίζω να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, να εκδηλώνεται μετά από 14 μέρες, να μην ανοιχνεύεται, να έχει μεγάλη εξάπλωση, να, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν έχει γίνει ποτέ, δεν μπορεί να γίνει κιόλας. Δεν είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα, η επιστήμη δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Ναι. Επειδή ρωτάει ένας φίλος και η βιολογική πόλεμη, ο βιολογικός πόλεμος, πώς γίνεται? Ο βιολογικός πόλεμος γίνεται με υπάρχοντα, λέτε. Υπάρχοντα. Με υπάρχοντα, δηλαδή απομονώνουν μικρόβια τα οποία γνωρίζουμε τι κάνουν, όπως για παράδειγμα ο άνθρακας, που είναι το πιο χαρακτηριστικό όπλο βιολογικού πολέμου, το οποίο βρίσκεται στο χώμα. Δηλαδή όποιο χώμα και να σηκώσουμε μέσα έχει άνθρακα αυτή τη στιγμή. Ναι. Απλά χρειάζεται να πολλαπλασιαστεί σε έναν ικανό αριθμό για να δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, το μεγαλύτερο βιολογικό όπλο που μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή είναι την αυλή μας. Απλά δεν χρειάζεται, ξέρετε, να γίνει μια συγκεκριμένη επεξεργασία. Δεν είναι κάτι φοβερό. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο ή φοβερό τα όπλα βιολογικού πολέμου, απλά είναι τα τέρατα τα οποία ήδη γνωρίζουμε τι κάνουν. Ναι, και γίνεται η επεξεργασία. Και θέλω να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, γιατί σεβόμαστε το χρόνο σας, κύριε Μαγιορκίνη. Ένας άλλος φίλος ακροατής ρωτάει για τους ανθρώπους, αν μπορείτε να μας δώσετε μια πληροφορία, για τους ανθρώπους που είναι μεταμοσχευμένοι, έχουν δηλαδή κάνει μια μεταμόσχευση με νεφρού και τα λοιπά. Μπορούν να ταξιδέψουν, μπορούν δηλαδή να
κάνουν διακοπές φέτος, τι μέτρα προφύλαξης πρέπει να λαμβάνουν? Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σίγουρα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι χρειάζονται αιμοκάθαρση ή όχι, οπότε αυτό τους φέρνει ακόμα έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάνει τη μεταμόσχευση, δηλαδή φέρει νεφρό, έχει μεταμοσχευτεί. Ναι. Δεν νομίζω γενικά, να κάνει πια. Γενικά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται στις ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να προσέχουν. Θα κινούνται με μάσκες. Θα προτιμούσα, αν είναι μια ευπαθής ομάδα τέτοιου κινδύνου, να χρησιμοποιεί μάσκα υψηλής προστασίας όταν θα μπει σε, αν μπει σε αεροπλάνο. Και να, ενώ αν μπει σε πλοία, ας πούμε, και η κλασική μάσκα είναι αρκετά προστατευτική, να κρατάει αποστάσεις και να αποφεύγει το συγκροτισμό. Προσωπική υγιεινή, όπως όλοι μας, αλλά ένα λιγάκι παραπάνω τα συγκεκριμένα άτομα. Ναι. Αυτό δηλαδή ό,τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας, αλλά ίσως με περισσότερη έτσι προσοχή. Οπότε, πώς πάμε εσείς πώς βλέπετε έτσι η εκτίμησή σας το επόμενο διάστημα, κύριε Μαγιορκίνη, στα της χώρας μας βέβαια. Πώς μας βλέπετε να πηγαίνουμε με τις συνήθειές μας, με αυτά που κάνουμε, με αυτά που δεν κάνουμε? Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας, αυτό που έχουμε πει από την αρχή δεν αλλάζει, κοινωνικές αποστάσεις, αποφυγή συγκροτισμού, χρήση μάσκα σε κλειστούς χώρους, αυτά που έχει, όπως το έχω κατά επανάληψη, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε, να συνεχίσουμε. Και νομίζω το πιο σημαντικό κομμάτι είναι, θέλουμε οι επαγγελματίες να δείξουν αυξημένη ευθύνη και υπευθυνότητα, γιατί αυτοί πλήττονται κυρίως, και αν συμβεί κάτι στραβό, αυτοί θα πληγούν ξανά. Ναι. Είναι δυστυχές αυτό, αλλά όταν έρχονται στα θέματα δημόσιας υγείας, καταλαβαίνετε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται με συγκροτισμό θα έχουν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχει και το θέμα τώρα ότι φωνάζουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφετέριες, εστιατόρια, σιγά σιγά είναι και το θέμα των ξενοδοχείων κτλ. Ότι όταν μου λες εμένα, σύμφωνα με το νέο νόμο, ότι ανά δύο τετραγωνικά πρέπει να είναι ένας άνθρωπος, εγώ πόσους ανθρώπους θα πρέπει να. Θα έχω ελάχιστους, οπότε δεν βγαίνω. Δηλαδή. Ξέρετε, υπάρχει τώρα ένα ζήτημα εκεί μεταξύ της επιβίωσης όπως την σκέφτεται ο ιδιοκτήτης και της πανδημίας, έτσι, της υγείας και του ίδιου, των εργαζομένων και του κόσμου. Γιατί οι αποστάσεις δεν νομίζω ότι τηρούνται, να είμαστε τώρα ειλικρινείς μεταξύ μας, αυτά τα δύο τετραγωνικά και τα... Είναι διαφορετικό να μην τηρείς καθόλου τον νόμο και να τον τηρείς κατά προέγγιση, να το πω έτσι. Δηλαδή, ένα μαγαζί το οποίο τυγκάρει τελείως είναι πολύ μακριά από το ένα σαν δύο τετραγωνικά μέτρα. Νομίζω ότι γενικά, δεν ξέρω βέβαια πώς γίνονται οι έλεγχοι, αλλά προσπαθούν να ακολουθήσουν και μια λογική. Αλλά είναι άλλο να είναι πατής με πατώσε, ναι, και άλλο να έχει ξεφύγει λίγο. Αυτή είναι η αίσθησή μου, και γι' αυτό το λόγο δημιουργούνται θέματα. Δεν υπάρχει όμως άλλη λύση, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό. Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να εξαφανιστεί ο ιός. Η εναλλακτική λύση θα ήταν να φοράγαν όλοι μάσκες μέσα στα συγκεκριμένα μαγαζιά, το οποίο δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε δεν είναι κάτι, δεν υπάρχει λύση, δυστυχώς. Ναι. Ακολουθούμε αυτά που μας λέτε κατά διαστήματα, ανάλογα δηλαδή με την εξέλιξη. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Μας διαφωτίσατε σε αρκετά ζητήματα. Το μήνυμα της προσωπικής ευθύνης πέρασε ξανά. Αυτό είναι το στοίχημα τώρα, της προσωπικής ευθύνης που ακριβώς οφείλει να έχει ο καθένας μας. Ακριβώς, εδώ θα κρυθούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη πολύ. Ευχόμαστε και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κι εσείς.